Είναι κάτι υπόλοιμα που τελειώνει. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει προοπτική για τη χώρα. Η Δανειακή Σύμβαση αυτή που παρατείνεται είναι ένα υπόλοιμα που τελειώνει. Και δεν έχουμε λόγο να ψηφίσουμε για 4 μήνες ένα υπόλοιμα. Ναι. Παρότι εσείς είχατε πει ότι δεν θα ψηφιστεί με τίποτα η παράταση. Ότι δεν θέλουμε και τα λεφτά. Η παράταση της Δανειακής Σύμβασης ήταν αυτό που επιδιώκαμε. Όχι η παράταση του μνημονίου. Και οι νέες μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε ακριβώς είναι μία, σε σημαντικό βαθμό, ένα ξύλωμα μνημονιακών παλαιότερων δεσμεύσεων. Γι' αυτό και η αξιολόγηση, η πέμπτη αξιολόγηση, δεν είναι πια στο τραπέζι. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Θέλω να πω το εξής. Η παράταση για 4 μήνες στην Δανειακή Σύμβαση είναι πολλή συζήτηση για το τίποτα που κάνουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία στην προηγούμενη Βουλή που επέλεξε να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε πώς έγινε. Με μια φρασούλα 10 λέξεων στο νομοσχέδιο για τους ανιακούς συμπολίτες μας. Ναι. Τόσο σοβαρή είναι αυτή η ιστορία που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. 10 λέξεις σε ένα άσχετο νομοσχέδιο που αφορούσε τους ανιακούς συμπολίτες μας. Λοιπόν, κάνουμε συζήτηση ανευσημασίας τώρα. Η Δανειακή Σύμβαση εν ώψη της συζήτησης για τη μείωση του χρέους του Ιουνίου θα αλλάξει. Αυτή είναι η πολιτική μας. Ερώτηση. Θα υπάρξει επίσης τον Ιούνιο η αναπτυξιακή συμφωνία και μέχρι τότε έχουμε τη συζήτηση για την γέφυρα που αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τις όριμες, τις αναγκαίες που το κείμενο αυτό των μεταρρυθμίσεων θα υποβληθεί το Σαββατοκύριακο στο Eurogroup. Ερώτηση. Άρα την ουσία να συζητάμε. Ερώτηση. Πώς προχωράμε. Η ουσία ποια είναι. Εκεί που πάει ο Αλέξο Τσίπρας και πάει στους 5 και πάει στη Μέρκελ και κουβεντιάζει και παίρνει τηλέφωνο τον Γιούνκερ από ό,τι ξέρουμε κτλ. Ή ο Βαρουφάκης που του λένε χθες είμαστε μαζί σας και λένε αλλά να είστε και στη ρήξη. Στέλνει ο άλλος ένα μήνυμα, σου λέει: όπα, τι έγινε τώρα. Σε ποια ρήξη. Σε ποια ρήξη αναφερόταν. Σωστά θέτετε το ερώτημα. Ναι. Εμείς πριν από μερικές μέρες, στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, περάσαμε μια διάταξη που αφορά την φορολόγηση των τριγωνικών σχέσεων. Το άρθρο 21 το πράγμα. Το άρθρο 21. Αυτό είναι μια ρήξη. Ατέλειες ρήξη εννοούσε. Αυτό είναι μεγάλη ρήξη. Είναι όχι, ρήξη, είναι πολύ σοβαρό. Έχεις δίκιο. Είναι ρήξη. Έχεις δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι. Φοροδιαφυγής. Ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν πρόβλημα. Ακούστε κάτι. Είναι πιο μεγάλη η ρήξη που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε με τα μεγάλα συμφέροντα της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη ρήξη αυτή. Ασφαλώς. Αυτή εννοούσε και πιο δύσκολη, και πιο δύσκολη. Εδώ μέσα. Διότι ελέγχουν μηχανισμούς, θα συμφέρονται αυτά. Συμφωνώ. Τη ροή τη κοινή γνώμη. Είναι μεγάλη σύγκρουση αυτή. Αυτήν εννοούσε ο κύριος Μαρουφάκης. Τέτοια ρήξη δεν λέτε. Δεύτερον, είμαστε σε μια φάση συνεννόησης αυτή τη στιγμή με τους θεσμούς. Ο κύριος Μαρουφάκης πρωταγωνίζει σε αυτή τη συνεννόηση. Είναι αυτός ο οποίος διατυπώνει το κείμενο των θέσεων για τις μεταρρυθμίσεις. Σαφές είναι. Πάντως πρέπει να αναγνωρίσω την εντυπωσιακή ευελιξία του κύριου.